Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Κρήτη TV είστε συντονισμένοι. Κρήτη σήμερα έως και τις 8 και 4 θα κάνουμε παρέα. Και πάμε τώρα μέχρι το 6ο γυμνάσιο Ηρακλείου, εκεί όπου είναι η Αλεξάνδρα Μπαντινάκη μαζί με την κυρία Μιλάκη και την βεβαίως εντεταλμένη σύμβουλο εθελοντισμού. Αντιπεριφερειάρχη. Καλά, εντάξει, με τους τίτλους θα ξέρετε ότι δεν έχω και πολύ καλή σχέση, αλλά νομίζω ότι δεν θα σας πειράξει και πολύ, κυρία Μιλάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καριωτάκη. Καλησπέρα, κυρία Σαββίδη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνομιλούμε μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Βεβαίως, Αλεξάνδρα, σύστησέ μας και τον καλεσμένο δίπλα σου για να είμαστε ακριβείς. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπατε και εσείς, βρίσκομαι εδώ με την κυρία Μιλάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας, και τον κύριο Γιώργο Νάκο, ο οποίος είναι ψυχολόγος, δόκτωρ Γιώργος Νάκος, με συγχωρείτε, ψυχολόγος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ για μια πάρα πολύ ωραία δράση. Μέρη και Μπάμπη, και δίνω απευθείας τον λόγο στην κυρία Μιλάκη για να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Απόψε λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά για τον σχολικό εκφοβισμό και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Είναι μια δράση της Περιφέρειας Κρήτης, υλοποιείται από το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα που κάνουμε αυτή τη δράση. Αυτό έχει ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον 1.500 μαθητές και πάνω από 500 γονείς και εκπαιδευτικούς, και είναι μια δράση η οποία στηρίζεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι στις μέρες μας τα παιδιά μας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην καθημερινότητά τους σε μεγάλο βαθμό. Πολλά όμως από αυτά δεν είναι πλήρως ενημερωμένα, δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιοι είναι εκείνοι οι τρόποι που μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Και σήμερα ο κύριος Γιώργος Νάκος, που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε για τρίτη συνεχόμενη φορά, όπως είπαμε και πριν, από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, θα ενημερώσει με έναν πολύ βιωματικό και διαδραστικό τρόπο όλους εμάς για να είμαστε ενημερωμένοι. Και ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όποιος είναι πολύ καλά ενημερωμένος μπορεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Η ενημέρωση και η γνώση είναι ο πιο σωστός τρόπος πρόληψης και διασφάλισης το να έχουμε τα παιδιά μας ασφαλή σε έναν διαδικτυακό τόπο που είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και μία απειλή τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Κυρία Μιλάκη, μιλάμε για σχολεία όλων των βαθμίδων, έτσι, για τη δράση αυτή, σωστά? Μιλάμε για σχολεία όλων των βαθμίδων, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και μιλάμε για όλη την Κρήτη, όλες τις περιφερειακές ενότητες, από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά. Κύριε Νάκο, τώρα εκτός από τα παιδιά και τους μαθητές, δυστυχώς ζούμε και στην εποχή που μας χωρίζει ένα πραγματικό χάσμα ανάμεσα στις μικρότερες ηλικίες και στις μεγαλύτερες. Θέλω να πω ότι οι γονείς είναι στην πλειοψηφία τους τεχνολογικά αναλφάβητοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ, να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, αυτό το τεχνολογικό χάσμα. Με τη σωστή επικοινωνία πρέπει να έχουν οι γονείς με τα παιδιά, να είμαστε δίπλα τους και να μάθουν ότι πρέπει να το πούνε και όχι να το υποστούνε. Α, πολύ εξαιρετική τοποθέτηση αυτή. Και υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα. Κυρίως αυτό που μας αφορά αυτή τη στιγμή είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σωστά? Συμφωνώ. Το θέμα δεν είναι η χρήση των social media, είναι η κατάχρηση των social media. Γι' αυτό πηγαίνουμε λοιπόν και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια, για να δείξουμε στα παιδιά τους κινδύνους που ελοχεύουν και στους γονείς τις πρακτικές αντιμετώπισης της σύγχρονης εποχής. Κύριε Νάκο, στο επίκεντρο των δράσεων αυτών, αν είδαμε σωστά, βρίσκονται πραγματικές υποθέσεις, έτσι, που έχετε χειριστεί, που έχει χειριστεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εμείς, σαν Διεύθυνση Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ανταποκρινόμαστε σε κάθε κάλεσμα που θα γίνει από όλα τα σχολεία πανελλαδικά. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να έρθουμε για τρίτη εβδομάδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την διαδικτυακή κακοποίηση. Όλα τα περιστατικά τα οποία αναφέρω είναι σε πραγματικά περιστατικά που έχουν γίνει. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε σχολεία, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ονόματα. Αυτό που μετράει είναι η ηλικία και ότι έχει συμβεί στην Ελλάδα.
και είναι όλο και μικρότερες ηλικίες των παιδιών που έρχονται αντιμέτωπα με όλα αυτά τα φαινόμενα στο διαδίκτυο? Δυστυχώς ναι. Παρατηρούμε ότι πια αρχίζει η παραβατικότητα των ανηλίκων σε μικρότερη ηλικία. Οπότε εδώ δεν είμαστε ούτε να μαλώσουμε, ούτε να φοβερίσουμε τους γονείς. Είναι να τους προετοιμάσουμε, να τους ενημερώσουμε, να τους εφοδιάσουμε με τη σωστή γνώση για να μπορέσουμε να προλάβουμε και όχι απλά να θεραπεύουμε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επειδή σας έχουμε στερήσει από την έναρξη της εκδήλωσης, σας δεσμεύουμε, Κυριανάκο, χωρίς να το ξέρετε βεβαίως εσείς, αλλά το λέω εγώ στον αέρα, πολύ σύντομα να σας έχουμε ξανά και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά για όλους μας. Με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιλάκη. Αλεξάνδρα Παντινάκη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.